Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο του Τόκιο το 2021. Ο υπτάμενος Σάλτης από τα Γρεβένα μετρά πλέον 2 διαδοχικά χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 διαδοχικά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού και Κλειστού Στίβου και άλλα 2 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Νιώθω σίγουρα αυτή τη χαρά. Βλέπω πολλά σχόλια, βλέπω πολλά βιντεάκια, φωτογραφίες, μηνύματα, μου αρέσουν αυτά. Χαίρομαι που κατάφερα να ευχαριστήσω τους Έλληνες που κοιτούσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να σας κάνω περήφανος όπως και τα άλλα παιδιά, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, είτε πήραν μετάλλιο είτε όχι. Καλύτερα στα παιδιά. Είναι το μόνο που μας κάνει περήφανος. Γιατί κατά τα άλλα νιώθουμε πολύ χάλια σαν Έλληνες. Το μόνο, την μόνη χαρά που μας προσφέρουν τα παιδιά αυτά. Πολύ καλά όσοι. Τα περίμενε. Με άλμα στα 8,48 μέτρα, στην δεύτερη προσπάθειά του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε πίσω του τους Πίνοκ και Φουρλάνη που δεν τον απείλησαν, χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και το 7ο της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής του Στίβου που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, αλλά και ο τρίτος συνολικά μαζί με τους Σπύρο Δήμα και Κάχη Καχιασβίλη που έχουν 3 και 2 αντίστοιχα με την ελληνική σημαία. Καταπληκτικός, πολύ καλός. Κορυφή. Είναι μοναδικός αυτός και το παιδί που έκανε τώρα άλμα. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς και μας εξυπνύουν και σηκώνουν την Ελλάδα ψηλά. Δεν πήγε τόσο καλά. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος, αλλά εντάξει. Όταν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Άλμα Ισμίκος έφτασε στο Ολυμπιακό χωριό, πνίγηκε στις αγκαλιές των ανθρώπων της ελληνικής αποστολής, με κάποιους να τον τρολάρουν επειδή στις δηλώσεις του είπε ότι δεν πήγα καλά. Ανάμεσα σε όσους τον υποδέχθηκαν ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Μίλτο να του ζητάει να δει το μετάλλιο που κατέκτησε μία ημέρα νωρίτερα. Το δωμάτιο που μένουμε μαζί με θα, το... θα έχει μετάλλιο. Θα έχει μετάλλιο, είναι το γούρικο. Να σημειωθεί πως ο Μίλτος Τεντόγλου έχει αγωνιστεί αρκετές φορές στην Πάτρα. Μάλιστα το 2021 στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε λάβει η χώρα στο Πεπελοποννησιακό στάδιο είχε δηλώσει πως επρόκειτο για ένα πολύ καλό στάδιο που στην Αθήνα δεν έχουν. Γι' αυτό και γίνονται πολλά πρωταθλήματα στην Πάτρα. Μάλιστα εστιευόμενος ζήτησε να γίνει μεταγραφή του Κώστα Πελετίδη στην Αθήνα.